Εκατό ημέρε μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ για την ανάδειξη του Αθανάσιου Βίτσα στη θέση του Δήμαρχου Σαμοθράκη, το Υπουργείο Παιδεία δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην αναπλήρωση τη θέση του μαθηματικού στο Λύκειο του Νησιού, προκαλώντα τι εύλογε διαμαρτυρίε των γονέων. Ω Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, εκδώσαμε μια ανακοίνωση σχετική με το κενό του μαθηματικού στο Γενικό Λύκειο τη Σαμοθράκη. Είναι ένα κενό το οποίο υπάρχει. Από τον Νοέμβριο, από τότε δηλαδή που ο συνάδελφος μαθηματικός του Λυκείου εκλέχθηκε δήμαρχος. Ε, δεν δόθηκε το κενό του για να καλυφθεί με τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών και έτσι ε, τώρα αυτές τις μέρες ε, επειδή πολλαπλασιάστηκαν και οι χαμένες ώρες δημιουργείται αναταραχή στα δύο σχολεία και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Ε, έχουν ξεσηκωθεί. Όπω αναφέρει η κυρία Δραμανίδου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμια έδωσε προσωρινή λύση μεταφέροντα τον καθηγητή του Γυμνασίου Σαμοθράκη στο Λύκειο. Και όσον αφορά το γυμνάσιο, θα διδάξει αναπληρωτή. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμια έδωσε τη λύση προσωρινά να μετακινηθεί ο καθηγητή ε, ε, μαθηματικό αναπληρωτή του Γυμνασίου, να πάει στο Λύκειο και να αναλάβει τα μαθηματικά όλων των τάξεων και τη κατεύθυνση και να πάρει και 5 ώρε η υπερορία το ανώτερο που, που προβλέπεται. Ε, και ο αναπληρωτής καθηγητής της πληροφορικής, ο συνάδελφος του γυμνασίου, να αναλάβει τις, υπό, τις ώρες του, του μαθηματικού στο γυμνάσιο. Ε, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι πρωτοφανής και στον υπόλοιπο νομό και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν χειροτερέψει οι όροι εργασίας, οι συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και ακόμη περισσότερο για τους αναπληρωτές. Δεν προσλαμβάνουν αναπληρωτές από την αρχή το Σεπτέμβρη σε μία φάση, δεν δίνονται όλα τα κενά και για λόγους οικονομίας. Επίσης ε, έχει, έχουν αυξηθεί τα ωράρια, επιβάλλονται περισσότερες ώρες υποχρεωτικά υπερορία. Οι συνάδελφοι αναγκάζονται για να καλύψουν ωράριο να τρέχουν από τη μια άκρη του νομού στην άλλη με δικά τους έξοδα. Ε, ιδιαίτερα αυτοί που είναι και ξένοι στο νομό αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτια με τον πενιχρό μισθό τους, σπίτια τα οποία δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ειδικά η Αλεξανδρούπολη έχει ξεφύγει. Σε επιστολή του προ το Υπουργείο Παιδεία, οι Σύλλογοι Γονέων και Κυδεμόνων Λυκείου και Γυμνασίου σημειώνουν πω ήδη από τι 10 Οκτωβρίου έχει γνωστοποιηθεί η δημιουργία του κενού. Ενώ στι 21 Νοεμβρίου κατατέθηκε η αίτηση αδεία του εκπαιδευτικού που αποχωρεί λόγω εκλογή του. Στι 28 Νοεμβρίου, μάλιστα, δημοσιεύθηκε πρόσκληση αναπληρωτών χωρί να έχει περιληφθεί η περίπτωση του Λυκείου Σαμοθράκη. Ακόμη οι γονείς επισημαίνουν πως δεν είναι λύση η διδασκαλία μαθηματικών στο γυμνάσιο από καθηγητή άλλης ειδικότητα. Διεκδικούμε το μάθημα των μαθηματικών να παρέχεται από μαθηματικό σε όποια βαθμίδα και αν είναι. Παραθέτουμε την έντονη ανησυχία μας τόσο για την πορεία τη Τρίτη Λυκείου και των μαθητών που θα εξεταστούν στα μαθηματικά στι Πανελλήνε Εξετάσει του 2024, τονίζουν γονεί και κυδεμόνε.